Δεν έχει τέλος η κόντρα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και ιδιοκτητών ταξί στο Ηράκλειο με αφορμή την περιβόητη πλέον πιάτσα στο κέντρο της πόλης. Οι είναι στα κάγκελα. Αυτή τη στιγμή έχω παρατηρήσει τους συναδέρφους. Είναι τόσο συσπηρωμένοι και όσο ακυρώνουν τα δημοτικά συμβούλια, τόσο του συσπηρώνουν. λυπάμαι, θα μα απέναντί του. Μιλώντα ανοιχτά για κοροϊδία από την πλευρά του Δήμου, οι ιδιοκτήτε ταξί κάνουν λόγο για συμφέροντα που κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουν όπω λένε τα προβλεπόμενα τη κυκλοφοριακή μελέτη, οδηγώντα του σε απόγνωση. Κοροϊδία γιατί όσο καλή θέληση και αν είχαμε και παρουσιάσαμε και στον Δήμαρχο και στι παρατάξει. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στι Επιτροπέ Κυκλοφορία παντού, από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλάζανε αποφάσει. Σκοπό του είναι να μα απαξιώσουν σαν επάγγελμα. Οι συνάδελφοί μου είναι εξαγριωμένοι. Μετά την αλλαγή τη κυκλοφοριακή μελέτη, που είχε περάσει και από την Επιτροπή Κυκλοφορία και από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, που έβαλε τέλο στην ήπια κυκλοφορία εντό του Σταυρού τη πόλη και άρα και στην πιάτσα σε σημεία τη δικαιοσύνη και επί τη οι ιδιοκτήτε ταξί επανήλθαν με μια πρόταση για πιάτσα επί τη καλοκαιρινού με πρόσβαση από την Καζαντζάκη μέσω τη Μιχελιδάκη. Θα μπουν στο πλακόστο το πάνω για 10 μέτρα και θα φεύγουν στην καλοκαιρινού. Πού του εμποδίζει. Πρόταση που ενώ αρχικά είχε συζητηθεί όπω επισημαίνουν, όχι μόνο άλλαξε εν μία ανοιχτή, αλλά η συζήτησή τη στο Δημοτικό Συμβούλιο τη περασμένη Δευτέρα αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρία. Που δεν ήταν ο καιρό, γιατί ο καιρό ήταν πολύ καλό και μόνο στα βουνά έχει χιόνια. Το ακυρώσανε για να κερδίσουν χρόνο. Έχουν ανακτήσει σε τέτοιο βαθμό που θεωρώ ότι δεν θα έχει προηγούμενο η συνάντηση που θα κάνουμε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι ιδιοκτήτε ταξί, σε μια απέλπιδα όπω λένε, προσπάθεια να επιβιώσουν, έφεραν στο διάλογο μία ακόμη πρόταση. Ζητώντα πέρασμα από την Καζαντζάκη και μέσω τη Μιχελιδάκη πιάτσα στην Ψαρομιλίνγκον, που όμω και αυτοί δεν βλέπουν να φέρνει καρπού. Θα πρέπει να αποφασίσουν για μία από τι δύο. Εάν δεν αποφασίσουν, εμεί δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω θα του φέραμε ενώπιον των και στου συναδέρφου αλλά και στου πολίτε του Ηρακλή που θέλουν να εξυπηρετηθούν. Κάνοντα λόγο για καθολικό αποκλεισμό των ταξί από το κέντρο τη πόλη, οι διοκτήτε ταξί εξέφρασαν με ενημερωτικό δελτίο την πρόθεσή του την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ να συγκρουστούν εκ νέου όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στη σύγκληση τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή το μεσημέρι τη Δευτέρα, στέλνοντα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα υπερασπιστούν τη δουλειά του. Μέσα σε μία νύχτα αλλάζουν οι προτάσει που δεν τι άλλαξε ο μελετητή, Σελάξανε κάποιοι επιτίδοι για μένα, ίσως από το περιβάλλον της Δημοτικής Αρχής, προσκολιόμενοι στον Δήμαρχο, ίσως για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα. Το αν αποσκοπούν στο να ταρακουνήσουν λίγο το εκλογικό σώμα. Εμάς δεν μας αγγίζει. Είμαστε και εμεί όμω ψηφοφόροι. Οι ιδιοκτήτε ταξί ξεκαθάρισαν ότι όσα του επιρρύπτουν περί αντίδραση στην ανάπλαση είναι ψευδή και πως εκείνο το οποίο επιθυμούν και θα στηρίξουν είναι το δικαίωμά του στην εργασία του, που όπω τόνισαν δεν μπορεί να μπαίνει σε κανένα καντάρι με επιχειρηματικά ή εκλογικά συμφέροντα.